Η θέση της Ελλάδας, Σοφία Πλαφαδέλη, Σταυρούλα Παστού, ε2. Η πατρίδα μας είναι μια Χερσόνησος περιτριγυρισμένη από μικρά και μεγάλα νησιά. Ο μακρόστερος κορμός της Χερσονήσου αποτελεί την Ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ το σύνολο των νησιών αποτελούν την Ισιωτική Ελλάδα. Η Ελλάδα χώρα των νησιών έχει περισσότερα από 2.000 νησιά διάσπαρτα στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Το καθένα έχει τη δική του ομορφιά. Τα 225 κατοικούνται και τα υπόλοιπα είναι βραχονισίδες. Η Ελλάδα είναι ένα κομμάτι της Ευρώπης. Βλέπουμε ότι η Ελλάδα είναι ένα κομμάτι της Ευρώπης αφού βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της και θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το ακροτήριο της Βαλκανικής Χερσονήσου. Η γεωγραφική αυτή θέση έδωσε στη χώρα μας τη δυνατότητα να είναι ο σύνδεσμος της Ευρώπης με τις χώρες της Ασίας και της Αφρικής. Η Ελλάδα αποτελείται από ένα μεγάλο ηπειρωτικό τμήμα, το νότιο άκρο των Βαλκανίων, το οποίο ενώνεται με την πρώην ηπειρωτική Πελοπόννησο, με τον ισμό της Κορίνθου, αφού η Πελοπόννησος μετά την κατασκευή της Διόρυγα της Κορίνθου είναι στην πραγματικότητα νησί. Τέλος, ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε την εργασία μας.